Καλησπέρα συνάδελφοι, συναδέλφισσες. Απέναντι στο φόβο και την ανασφάλεια που μας έχουν καταδικάσει να ζούμε τους τελευταίους 2,5 μήνες από την αρχή της καραντίνας μέχρι και σήμερα οι εργοδότες, οι τραπεζίτες και η κυβέρνηση. Ενάντια στο πραγματικό ένοχο που κρύβεται πίσω από τα προβλήματα των εργαζόμενων, πίσω από την απληρωσιά, την περιτροπή σε εργασία, την αναστολή συμβάσεων, την τηλεργασία. Το πραγματικό ένοχο που δεν είναι άλλος από το ίδιο το σύστημά τους και την πολιτική τους που έχει σαν κριτήριο τα συμφέροντα των μεγαλοεργοδοτών, την κερδοφορία και τη μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού τους. Κόντρα σε κάθε φωνή που μας καλεί να συμβιβαστούμε με το φόβο, να αναλάβουμε την ατομική ευθύνη που μας αναλογεί και να το βουλώνουμε ακόμα κι αν συνειδητοποιούμε ότι η συλλογική ευθύνη τους είναι αυτή που έχει καθυλώσει το δημόσιο σύστημα υγείας και που έχει δώσει αέρα στα πανιά των εργοδοτών να ξεσαλώνουν στις πλάτες των εργαζόμενων. Εμείς, το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού, οι εργαζόμενοι στις τράπεζες και στις εισπρακτικές εταιρείες που συντασσόμαστε με το ΠΑΜΕ, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε μία μάχη για να μην πληρώσει ξανά την κρίση ο λαός μας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες φάνηκε ξεκάθαρα πια ότι η πανδημία επέδρασε σαν καταλύτης για να ξεσπάσει μια νέα, βαθιά, καπιταλιστική κρίση που τα σημάδια της ήταν ορατά από πριν. Δεν θα βάλουμε ξανά πλάτη, λες και όλοι έχουμε ίσες ευθύνες, αφεντικά και εργαζόμενοι, κυβερνήσεις και λαοί. Δεν φταίμε εμείς που με αποφάσεις τους κλείνουν τα νοσοκομεία, που δεν προσλαμβάνουν μόνιμους γιατρούς, που δεν επιτάσσουν τις ιδιωτικές κλινικές. Δεν φταίει ο λαός που δεν υπάρχουν κλίνες στα νοσοκομεία για να εξασφαλίσουν την υγεία του λαού, ούτε φταίμε εμείς που δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία, που τα παιδιά μας στηβάζονται 25-25 σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας χωρίς καν μόνιμους καθηγητές. Στις τράπεζες, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων όλο αυτό το διάστημα εργάστηκε είτε μισές μέρες το μήνα σε καταστήματα των τραπεζών που στήβαζαν δεκάδες και εκατοντάδες πελάτες, συνταξιούχους και μη, είτε εργάζονταν από το σπίτι με το καθεστώς της τηλεργασίας. Ιδιαίτερα στο δίκτυο, οι τραπεζοϋπάλληλοι αναγκαστήκαμε, κυρίως στην αρχή της καραντίνας, να πηγαίνουμε στην εργασία μας χωρίς καν να έχουν εξασφαλίσει οι εργοδότες τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενών τους. Δεν υπήρχαν πουθενά αντισηπτικά, δεν υπήρχαν προστατευτικά τζάμια στα ταμεία, γάντια και μάσκες, δεν υπήρχε επαρκής καθαριότητα των καταστημάτων που θα εξασφαλιζόταν με μόνιμους εργαζόμενους την καθαριότητα. Μάλιστα, γίναμε κομμάτι μιας άθλιας προσπάθειας της κυβέρνησης να μας φέρει σε αντιπαράθεση με τους ανεύθυνους, όπως χαρακτήρισε, συνταξιούχους που έρχονταν στα καταστήματα των τραπεζών για να πληρωθούν την πενιχρή σύνταξή τους ή για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και έρχονται σήμερα οι εργοδότες του κλάδου μας, αφού γλυκάθηκαν αυτούς τους 2 μήνες από τα ωφέλη της τηλεργασίας, και μας παρουσιάζουν αυτή τη νέα μορφή εκμετάλλευσης ως μέτρο σωτήριο και ευνοϊκό. Μέσα σε αυτούς τους μήνες, το 80% περίπου του προσωπικού των τραπεζών που δουλεύουν στις διοικητικές υπηρεσίες, στη μηχανογράφηση, την πληροφορική, το μάρκετινγκ, τα call center και αλλού, δούλεψαν από το σπίτι. Μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες βγάλαμε συμπεράσματα. Είδαμε τις συνέπειες, καταλάβαμε τι ακριβώς πάνε να κάνουν με την τηλεργασία. Στην αρχή η τηλεργασία παρουσιάστηκε ως μέτρο έκτακτο και προσωρινό που αξιοποιείται λόγω της πανδημίας. Υπήρχαν βέβαια και οι φωνές εκείνες μεγαλοστελεχών των τραπεζών αλλά και κάποιων συνδικαλιστών που έλεγαν ότι η τηλεργασία έπρεπε εδώ και χρόνια να εφαρμοστεί στο κλάδο και ότι είναι πρωτοπόρο μέτρο. Στις εταιρείες του κλάδου μας, αυτούς τους 2 μήνες, εφαρμόστηκαν όλα τα μέτρα που φέρνουν.
κυβέρνηση, δήθεν για την καταπολέμηση της πανδημίας. Βρήκαν παπά και είπαν να θάψουν καμιά δεκαριά. Από την αρχή της πανδημίας, στον κλάδο μας, τα αφεντικά εφάρμοσαν την αναστολή συμβάσεων και την τηλεργασία. Μάλιστα, μεγάλα δικηγορικά γραφεία εξανάγκασαν εργαζόμενούς τους που βρίσκονταν σε αναστολή σύμβασης να δουλεύουν από το σπίτι με τη μορφή της τηλεργασίας, δίνοντάς τους το εξωφρενικό ποσό του 1 ευρώ την ώρα. Μιας και οι εργαζόμενοι έπαιρναν, λέει, το 800 από την κυβέρνηση. Σε άλλο μεγάλο δικηγορικό, οι συνάδελφοι γονείς που ζήτησαν την άδεια ειδικού σκοπού, όπως δικαιούνταν άλλωστε για να φροντίζουν τα παιδιά τους, έπεσαν στην αδιαλαξία του μεγαλοδικηγόρου, που δήλωσε ότι αυτός διαφωνεί με τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου και δεν θα την εφαρμόσει, με όλες τις άλλες βέβαια διατάξεις και τις άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που του έφερναν κέρδη. Ο συγκεκριμένος μεγαλοδικηγόρος δεν έδειξε να έχει κανένα πρόβλημα να τις υλοποιήσει. Ακούσατε ήδη από τους προηγούμενους ομιλητές τι αντιμετωπίσαμε σε εισπρακτικές και άλλες εταιρείες του κλάδου. Στη Μέλλον, τη BDS και τη Φερστάτα χρειάστηκαν δεκάδες παρεμβάσεις του κλαδικού και των επιχειρησιακών σωματείων για να πετύχουν οι εργαζόμενοι να πάρουν το δώρο Πάσχα, να έχουν αποστάσεις μεταξύ τους όταν πηγαίνουν για δουλειά, να πληρωθούν κανονικά την άδεια που πήραν εργαζόμενοι σε ευπαθείς ομάδες. Και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με το φόβο της απόλυσης, με τη δικαιολογία ότι οι τράπεζες δεν μας δίνουν δουλειά, με την τηλεργασία, αλλά και την εκπεριτροπής εργασία με μισό μισθό, λες και είναι δυνατόν ένα εργαζόμενο σήμερα να μπορέσει να τα φέρει βόλτα με 300 και 400 ευρώ. Άρα γιατί θα πρωτοπληρώσει κανείς με αυτά τα λεφτά? Το ενίκιο, τα έξοδα του σπιτιού, τους λογαριασμούς, τα φροντιστήρια, τι ακριβώς? Για να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα για τα θετικά και για τα αρνητικά της τηλεργασίας, συνάδελφοι, πρέπει καταρχήν να δούμε ποιος ωφελείται από αυτήν. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι ο ΣΕΒ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έφτιαξε την ποινική, που καθιστά τη τηλεργασία υποχρεωτική για όσο κρατάει η πανδημία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ που τρέχει τώρα σαν λαγός των εργοδοτών να την νομιμοποιήσει, ήθελαν την επιβολή της τηλεργασίας εδώ και χρόνια. Γνώριζαν, βλέπετε, ότι με αυτή τη νέα μορφή εκμετάλλευσης έχουν πολλά ακόμα να κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Έρευνες έδειξαν ότι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων με αυτή τη μορφή αυξάνει μέχρι και 50%, επεκτείνεται ο εργάσιμος χρόνος, μειώνεται το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με τηλεργασία μας καταγγέλουν ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αναγκάζονται να απαντάνε σε mail και τηλεφωνήματα αργά το βράδυ ή και Σαββατοκύριακο. Δουλεύουν περισσότερες ώρες, με απλήρωτες φυσικά υπερορίες, καταστρατηγώντας ακόμη και τους όρους των επιχειρησιακών και κλαδικών συμβάσεων που ισχύουν στον κλάδο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι τραπεζίτες εκμεταλλεύτηκαν τη τηλεργασία και έβαλαν εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να δουλεύουν από το σπίτι, άλλοι που βρίσκονταν σε άδεια ειδικού σκοπού ή σε άδεια ασθενείας. Για φανταστείτε λοιπόν στο μέλλον πόσο εύκολα θα μπορούσε να ζητήσει ο εργοδότης μας από μια λεχόνα να δουλέψει από το σπίτι, από έναν εργαζόμενο ασθενή ή κάποιον που βρίσκεται σε κανονική άδεια αλλά έχει τον εξοπλισμό στο σπίτι του και δεν είναι και τίποτα, βρε αδερφέ, να απαντήσεις και σε ένα mail. Μέσα σε αυτό το διάστημα είδαμε ξεκάθαρα να χάνονται τα όρια ανάμεσα στην ιδιωτική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Το ίδιο μας το σπίτι μετατράπηκε σε χώρο εργασίας. Τα παιδιά μας αναγκάστηκαν να κλείνονται σε ένα δωμάτιο και να το βουλώνουν προκειμένου να μην ακούγονται από το μικρόφωνο μας, ενώ στο διάλειμμά μας, αρκετοί και αρκετές από εμάς, βρεθήκαμε να μαγειρεύουμε, να διαβάζουμε τα παιδιά, να φροντίζουμε τους ασθενείς στο σπίτι. Ο εργαζόμενος πληρώνει το λειτουργικό κόστος που λιτώνουν οι επιχειρήσεις. Ρεύμα, σύνδεση στο ίντερνετ, εξοπλισμός γραφείου. Ακόμα και ο κλιματισμός ή η θέρμανση που σε κανονικές συνθήκες τα παρέχει ο εργοδότης, τώρα πέφτει στις τσέπες του εργαζόμενου. Για να μην μιλήσουμε για τα μειοσκελετικά προβλήματα που αυξήθηκαν πολλαπλάσια όλη αυτή την περίοδο
μιας και στο σπίτι μας δύσκολα βρίσκεις την κατάλληλη ανατομική καρέκλα, την κατάλληλη οθόνη κλπ. Ο εργαζόμενος επίσης αναγκάζεται να δέχεται στον οικιακό του πολλές φορές υπολογιστή, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών, ενώ και τα δικά του προσωπικά δεδομένα βρίσκονται έκθετα σε κάμερες και λογισμικά της εταιρείας. Το σημαντικότερο ίσως απ' όλα έχει να κάνει με το γεγονός ότι εργαζόμενος σε τηλεργασία βρίσκεται μακριά από τους συναδέλφους του, απομονώνεται, αποξενώνεται από οτιδήποτε θα μπορούσε να διεκδικηθεί με συλλογικό τρόπο, να οργανώσει την πάλη του ενάντια στα αντεργατικά μέτρα της εργοδοσίας, να παλέψει μαζί με τους συναδέλφους του για τα δικαιώματά του. Γι' αυτό και λέμε ότι η θέση των εργαζόμενων είναι μέσα στους χώρους δουλειάς και πουθενά αλλού. Είναι κατά τη γνώμη μας επικίνδυνη και η συζήτηση που έχει ανοίξει από διάφορες πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις του κλάδου μας, που λένε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αφού δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον μόνιμο χαρακτήρα της τηλεργασίας, τουλάχιστον ας διαπραγματευτούμε τους όρους υπογράφοντας επιχειρησιακές ή κλαδική σύμβαση. Είναι ουσιαστικά η γραμμή και η αντίληψη του μικρότερου κακού, είναι η λογική αυτή του συμβιβασμού που μας έφερε όλα αυτά τα χρόνια στην αποδοχή αντεργατικών μέτρων και μειώσεων των μισθών και των δικαιωμάτων μας. Είναι ξεδιάντροπη η δήλωση της πρώην Υπουργού Αχτσιόγλου, η οποία ζήτησε να θεσπιστούν οι όροι της τηλεργασίας και μια σειρά άλλων πολιτικών και συνδικαλιστικών στελεχών του χώρου μας που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΙΝΑΛ, τα κόμματα αυτά δηλαδή που έχουν συμφωνήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη θέσπιση της τηλεργασίας, έχουν νομοθετήσει για αυτή και έχουν στην ουσία αποδεχτεί ότι τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως και η τηλεργασία, θα υπάρχουν και θα αξιοποιούνται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μεγαλοεργοδοτών. Οι εργαζόμενοι συνάδελφοι και συναδέλφισες έχουμε τη δύναμη να αντιπαλέψουμε αυτά τα σχέδια. Με το συλλογικό και οργανωμένο αγώνα μας μπορούν να επιβάλλουμε το δίκιο μας. Η πάλη των εργαζόμενων, ακόμη και μέσα στην πανδημία, έδειξε ότι υπάρχουν δυνατότητες. Η φωνή των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, στον επισητισμό, στην υγεία, στη Λάρκο, αλλά και σε άλλους κλάδους και στο δικό μας, ακούστηκε ακόμη και πίσω από τις μάσκες. Σε αυτή τη ρότα συνεχίζουμε. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να πούνε όχι στη τηλεργασία σύγχρονη κλαδιά. Όχι στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας. Η θέση των εργαζομένων είναι στους χώρους δουλειάς με άμεσα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που να διασφαλίζουν την προστασία των εργαζόμενων. Απαιτούμε να καταργηθούν όλες οι αντεργατικές διατάξεις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που περιλαμβάνουν και όλες τις αντεργατικές διατάξεις για την τηλεργασία. Λέμε όχι στην εκπεριτροπή σε εργασία, στις αναστολές συμβάσεων, καμία αλλαγή στους όρους δουλειάς των εργαζόμενων, καμία απόλυση. Παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, μισθολογικά δικαιώματα, με αξιοπρεπείς μισθούς με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Απαιτούμε προστασία των ευπαθών ομάδων, άδειες με πλήρεις αποδοχές, ασφάλιση για όσο διαρκούν τα μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας. Καμία άδεια ειδικού σκοπού να μην επιβαρύνει τους εργαζόμενους. Παλεύουμε μαζί με τον υπόλοιπο λαό για ουσιαστική στήριξη της αποκλειστικά δωρεάν δημόσιας υγείας για όλο το λαό. Να μην πληρώσουμε ξανά την κρίση. Καλή δύναμη!